Αύριο θα δείτε ένα περιστατικό για έναν άνδρα 70 ετών. Μας είπαν να βάλουμε 65, εμείς βάλαμε 71 ετών για να έχει λίγο suspense υπέρ μας. Με ένα PSA κάτω από 10 και κλινικό στάδιο TAF1C με Gleason score 3/4 στον αριστερό λοβό, με διήθηση 4/10 ιστοτεμαχίδια και περίπου το 30% του κάθε ιστοτεμαχιδίου. Έναν άνδρα ο οποίος είναι σεξουαλικά ενεργός, έναν άνδρα που έχει ήπια δυσουρικά ενοχλήματα, το quality of life του είναι σχετικά καλό και έναν ασθενή ο οποίος στα 70 του χρόνια θέλει θεραπεία. Εμείς λοιπόν ερχόμαστε να στηρίξουμε μαζί με τον κύριο Βούλγαρη, όπως σας είπα τα περισσότερα από τις διαφάνειες θα τις πει ο Στέλιος, την βραχυθεραπεία του προστάτη και να συγκρουστούμε με κάτι που πολλοί από εμάς εφαρμόζουμε στην κλινική πράξη, που είναι το χειρουργείο, η ριζική προστατεκτομή σε έναν τέτοιον άρρωστο. Δεν θα καθίσω πολύ στις πρώτες διαφάνειες, απλώς όλοι ξέρετε τι είναι η βραχυθεραπεία του προστάτη. Εμφύτευση ραδιενεργών εμφυτευμάτων στον προστάτη. Και αυτό που θέλω να κρατήσετε, ότι η ακτινοβολία δεν είναι κάτι άμεσο δραστικό που ο άρρωστος το βλέπει και σε 3 εβδομάδες θα μετρήσουμε το PSA του και θα το πάρει στο χέρι του ότι είναι κάτω από 0,1 και θα είναι πολύ χαρούμενος. Είναι μια διαφορετικού είδους θεραπεία και σημαντικό πολύ, κατά την προσωπική μου γνώμη, να το γνωρίζουμε σαν ουρολόγοι. Γιατί έχω την αίσθηση ότι οι περισσότεροι από εσάς, συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού μου, δεν γνωρίζουμε πολύ καλά το τι είναι η βραχυθεραπεία. Αυτό προσπαθήσουμε να σας αποδείξουμε. Η βασική αρχή με την οποία δουλεύει η θεραπεία είναι ο νόμος του αντίστροφου τετραγώνου. Τι σημαίνει αυτό? Όσο απομακρύνομαι από την περιοχή που έχω εμφυτεύσει τα ραδιενεργά κοκκεία, πέφτει η δόση της ακτινοβολίας μου. Βλέπετε από τα 16 cyclo gray, θα τα δείτε να πέφτει στα 4.000 cyclo gray. Γενικά στοιχεία, τι θα προσπαθήσουμε να σας πείσουμε, αυτές τις διαφάνειες δεν θα τις δείτε αύριο, τις έχουμε αφαιρέσει από την πρωινή ομιλία για να είναι πολύ πιο σύντομη. Θα σας πείσουμε ότι είναι συγκρίσιμη με τα αποτελέσματα με τις εξωτερικές ακτινοβολίες και τις ειδικές προστατεκτομίες. Γίνεται ένας ικανός αριθμός σε μεγάλα κέντρα του εξωτερικού το χρόνο. Υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι ο ασθενής μας την προτιμάει σε αρκετές περιπτώσεις και φαίνεται ότι είναι μια σχετικά απλή διαδικασία. Το απλή, βάλτε το εντός εισαγωγικών. Ο ασθενής μας μπορεί να πάει σπίτι του πολύ πιο γρήγορα από ότι μετά από ένα χειρουργείο. Τις ενδείξεις, επειδή η ώρα είναι πολύ περιορισμένη, θα σας πει ο κύριος Βούλγαρης στις αμέσως επόμενες διαφάνειες. Κρατήστε ότι υπάρχει ομάδα ασθενών που θα σας τις δείξει ο κύριος Βούλγαρης, οι οποίοι συμπεριφέρονται εξαιρετικά καλά, το ίδιο καλά όπως και η ριζική προστατεκτομή. Υπάρχει ομάδα ασθενών που συμπεριφέρεται καλά, αρκετά καλά με τη βραχυθεραπεία και αν κανείς πάρει μεμονωμένα αυτούς τους ασθενείς με τη ριζική προστατεκτομή, πιθανότατα να συμπεριφέρεται το ίδιο όπως η ριζική προστατεκτομή. Και υπάρχει η ομάδα, η high risk, τα κριτήρια είναι του Νταμίκο, νομίζω οι περισσότεροι από εσάς τα γνωρίζετε, όπου η βραχυθεραπεία, τουλάχιστον σαν μόνο θεραπεία, δεν συμπεριφέρεται πάρα πολύ καλά. Χρησιμοποιούμε διάφορα ισότοπα, το ιρίδιο, το παλάδιο και το καίσιο. Δεν είναι τεχνικό το μάθημά μας, απλώς τα βάλαμε για να είμαστε πιο οικοί στο αντικείμενο. Αυτό που θέλω όμως να γνωρίζετε και που ήταν η δικιά μου έτσι επιθυμία να συζητήσουμε είναι ότι η βραχυθεραπεία έχει αλλάξει από αυτό που ξεκίνησε τα πρώτα χρόνια και από αυτό που εγώ διάβαζα όταν ήμουν ειδικευόμενος, δεν είναι πολλά τα χρόνια βέβαια, αλλά δεν είναι τόσο σημαντική. Σήμερα ξέρουμε ότι το τρισδιάστατο μοντέλο του προστάτη μπορούμε να το αναπαράγουμε πολύ καλά με τη βραχυθεραπεία και να στοχεύσουμε εξαιρετικά καλά με την τεχνική μας μέσα στον προστάτη. Και να στοχεύσουμε μάλιστα διεγχειρητικά. Και όχι μόνο αυτό, αλλά να ξέρουμε την πόση δόση θα βάλουμε real time. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για τη βραχυθεραπεία, τη μοντέρνα βραχυθεραπεία. Δεν θα πω ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα. Αν είχαμε χρόνο, ίσως άξιζε τον κόπο. Είναι μάλλον έξω. Είναι περισσότερο, είπα, για να γίνουμε εκεί με την τεχνική. Και η τεχνική ίσως δεν μας ενδιαφέρει. Αυτό που θέλω να κρατήσετε από την τεχνική είναι το ότι ελαττώνουμε σήμερα με τη βραχυθεραπεία την κεντρική δόση στην περιφερική ζώνη γύρω από την ουρήθρα και αυτό έχει οδηγήσει σε σημαντική, όπως θα δείξει διαφάνειες ο κύριος Βουλγάρης, σε σημαντική μείωση και πτώση των επιπλοκών, των ερεθιστικών, των LATS, που οι άρρωστοι αυτοί, όπως θα σας δείξουμε, είναι σημαντικό και είμαι σίγουρος ότι είναι ένα από τα κομμάτια στα οποία θα στηριχθεί
η μπλε ομάδα αύριο το πρωί για να πει ότι το χειρουργείο είναι το καλύτερο. Έχει μεγάλη σημασία, αφού βάλουμε τα seeds μας και θα πάμε να ξεκινήσουμε τη θεραπεία, να δούμε τι δόση θα δώσουμε αφού εμφυτεύσουμε τα εμφυτεύματα και τι σημαίνει αυτό. Η καλή δοσημετρία, real time, σημαίνει καλύτερο αποτέλεσμα για τον άρρωστό μας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που μας το καθορίζει, δεν το καθορίζει ο ουρολόγος, ο κ. Βουλγαρής θα με διορθώσει αν κάνω λάθος, το καθορίζει ο ακτινοφυσικός, πιθανόν ο ακτινοθεραπευτής, ο ουρολόγος που έχει εμπειρία, που έχει εκπαιδευτεί. Χρειάζεται καλή ομάδα με την νοσηλεύτρια να είναι εκεί. Είναι ένα team, το team της βραχυθεραπείας, δεν είναι μόνο ένας ή δύο άνθρωποι. Γίνεται εξαιρετικά, γίνεται μια κουβέντα για το πότε θα εκτιμήσουμε αν θα το κάνουμε την επόμενη μέρα, όπως ο κ. Βούλγαρης μου έμαθε πριν από λίγες ώρες ότι υπάρχει μια δεύτερη σχολή, όχι στις 4 εβδομάδες, αλλά την αμέσως επόμενη μέρα. Τεχνικές λεπτομέρειες που ίσως δεν μας ενδιαφέρουν. Αυτό που θέλω και είναι οι δύο-τρεις τελευταίες διαφάνειες πριν περάσω ο κ. Βούλγαρης στην κύρια ομιλία, πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι διαφορετική μορφή θεραπείας σε σχέση με τη ριζική προστατεκτομή. Δηλαδή, αν μετρήσετε μετά από μερικούς μήνες το PSA του αρρώστου σας, θα παραμένει υψηλό. Και αυτό άσως πρέπει να το ξέρει από την αρχή. Και αν αυτό χρησιμοποιηθεί από τους αντιπάλους μας σαν μειονέκτημα της βραχυθεραπείας, ο κ. Βουλής θα σας εξηγήσει γιατί δεν είναι μειονέκτημα στην ουσία. Επομένως, στα 2 χρόνια μπορεί να έχουμε και το PSA να δει. Κάτι το οποίο πρέπει να το γνωρίζετε, γιατί είμαι σίγουρος ότι πολλοί από εσάς ίσως να μην το γνωρίζουν, είναι ότι ξαφνικά το PSA μετά τη θεραπεία μπορεί να αρχίσει να ανεβαίνει, ιδιαίτερα σε νέους ασθενείς. Και οι λόγοι τους βλέπετε ποιοι είναι. Και ίσως δεν είναι και πολύ καλά κατανοητοί, για να είμαστε ειλικρινείς. Αυτό ο άρρωστός μας πρέπει να το ξέρει, γιατί μπορεί να παίζει σημαντικό ρόλο στο πώς θα μειωθεί τελικά το PSA του, στο πότε θα μειωθεί και κυρίως να μην θεωρηθεί από όλους εμάς που δεν ξέρουμε από βραχυθεραπεία σαν υποτροπή της νόσου. Σαφέστατα, έχουμε επιπλοκές, αλλά και οι επιπλοκές, τις βλέπετε, δεν είναι τόσο σημαντικές πλέον με τα καινούρια μοντέλα και τους καινούριους τρόπους της βραχυθεραπείας. Υπάρχουν, δεν μπορεί κανένας να τις αρνηθεί, ο κ. Βουλγαρής θα είναι πιο αναλυτικός, αλλά να ξέρετε ότι, όπως είμαι σίγουρος ότι το ξέρετε, επιπλοκές υπάρχουν και πολύ σοβαρές και από την ριζική προστατεκτομή.